Ερυθρού Σταυρού του 1919 για τους ομήρους στα βουλγάρικα κάτεργα, ούτε έχει αξιοποιηθεί, μελετηθεί και εκδοθεί το πλούσιο υλικό για το ίδιο θέμα που βρίσκεται στο Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισε η επίσημη ιστορία του ελληνικού έθνους τόσο την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα όσο και τις βουλγαρικές κατοχές στην Ανατολική Μακεδονία. 2,5 σειρές για τον Μακεδονικό Αγώνα και 1 παράγραφο για την γενοκτονία του 16-18. Για τον υποφαινόμενο, ο λόγος υπήρξε προφανής, αλλά έπρεπε να αποδειχθεί. Η κατανόηση των αιτίων που εκόλαψαν τη βουλγαρική θηριωδία κατά την περίοδο 12-13, πρωτίστως την περίοδο 16-18, αλλά και την περίοδο 41-44, οδηγεί αναπόφευκτα στο μεγάλο πουλέν της άρχουσας ελληνικής αστικής τάξης του 20ου αιώνα, τον Ελευθέριο Κάπα Βενιζέλο. Η Μακεδονία και η Θράκη υπήρξαν το βενιζελικό αντάλλαγμα προς τη Βουλγαρία για την αόριστη συμμαχική υπόσχεση παραχώρησης εδαφών στη Μικρά Ασία. Άρα και με ποιον τρόπο θα έδινε η Αντάν στην Ελλάδα εδάφη στη Μικρά Ασία, όταν το 1915 250.000 στρατιώτες από Βρετανία, Γαλλία και τις αποικίες τους δεν προχώρησαν ούτε ένα μέτρο τις επιχειρήσεις της Καλλίπολης. Οι τρομακτικές απώλειες των δυνάμεων της Αντάν στην εκστρατεία των στενών στοιχιώνουν ακόμα και σήμερα τις εθνικές συλλογικές συνειδήσεις Βρετανών, Γάλλων, Αυστραλών, Νεοζηλανδών κλπ. Ο κρητικός πολιτικός αγωνίστηκε από το 12 έως το 1916 επίμονα και συστηματικά να παραδώσει την Ανατολική Μακεδονία και την Δυτική Θράκη στη Βουλγαρία. Και γι' αυτό υπάρχουν όχι μόνο έγγραφα, υπομνήματα, συνθήκες, ομολογίες, αλλά και απολογίες του ίδιου. Η Μακεδονία παρέμεινε στην Ελλάδα από στρατηγικά λάθη και λανθασμένες επιλογές της βουλγαρικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με αποκορύφωμα την υπερφύελη επίθεση στο μέτωπο της Αντάλτας στις πύλες της πόλης στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου και την επίθεση βέβαια εναντίον Ελλήνων και Σέρβων που προκάλεσε την έναρξη του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου τον Ιούνιο του 1913. Η επίσημη δικαιολογία για την βενιζελική στάση απέναντι στο ζήτημα της Ανατολικής Μακεδονίας δόθηκε από τον ίδιο. Έγραψε ο Βενιζέλος, μεταξύ πολλών άλλων, στο υπόμνημά του 30 Δεκεμβρίου του 18 στη διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων. Επίστευον τότε, το 13 δηλαδή, στη δυνατότητα συστάσεως Βαλκανικής Ομοσπονδίας ως συνέπεια της σταυροφορίας των χριστιανικών κρατών της Βαλκανικής εναντίον της Τουρκίας. Ουδέν τίμημα δε μου έφερε το υπερβολικόν προς επίτευξην τι ούτω σκοπού. Εσκεπτόμην ούτω ότι θυσιάζουν στην Βουλγαρία των Ελληνισμών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, παρήχουν εις αυτήν τόσο ευρία ικανοποίηση προς τα μέρη εκείνα, ώστε θα έπρεπε να φανεί περισσότερο συνδιαλλακτική ως προς την κεντρική και δυτική Μακεδονία ή να καταστεί δυνατή η ειρηνική διανομή τάχτης μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας. Το να πιστεύει κανείς, και μάλιστα ένας πρωθυπουργός, το 1913, ότι θα μπορούσε η Ελλάδα ή ακόμα και η Σερβία, μετά τα τεκτενόμενα κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, να συνυπάρξει σε μια Βαλκανική Ομοσπονδία με την Βουλγαρία, που εκείνη την εποχή διήγε σοβινιστικό αμόκ, ήταν είτε αφέλεια ορκής, είτε ισχυρισμός, ο οποίος απέκρυπτε άλλου είδους μεθοδεύσεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εκείνη ακριβώς την περίοδο επινοήθηκε η Βαλκανική Ομοσπονδία στις συνδιασκέψεις της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στις πρωτεύουσες των Βαλκανικών κρατών, στις οποίες οι Βούλγαροι Σοσιαλιστές είχαν την Πρωτοκαθεδρία και την οποία διατήρησαν και μέχρι του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου με τον Δημητρόφ κτλ. Ίσως το πληρέστερο πολιτικό ψυχογράφημα του Ελευθερίου Κάπα Βενιζέλου να το έχει κάνει ο ξενοχών στρατηγός. Ένας από τους αποδεπομπαίους τράγους της μικρασιατικής καταστροφής, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη ως 7ος στην περιβόητη δίκη των 6 τον Νοέμβριο του 1922, γράφει για τον Βενιζέλου.
από χαρακτήρος και ιδιοσυγκρασίας ανυπόμονος. Μη έχουν τη δύναμη να συγκρατεί τον εαυτόν του εν τη αναμονή και παραβλέπουν το ότι ο βίος των εθνών δεν μετράται με ημέρας, αλλά με αιώνας, ή το άνθρωπος των ταχυών, προχείρων, ριζικών και τελειωτικών λύσεων παντός ζητήματος επί τη βάση των περιστάσεων της στιγμής. Έσπευδε, όσο φοβούμενος μήπως άλλος τον προλάβει, να πραγματοποιήσει την τελική εκαθάριση του Δούνε και Λαβήν του ελληνισμού, προεξοφλών προς τούτο το μέλλον αυτού. Πας παρουσιαζόμενος φυσιολογικός ή τυχαίος σταθμός της εθνικής ζωής, απετέλειε κάστοτε για τον κύριο Ελευθέριο Βενιζέλο τέρμα, όπου τα πάντα έπρεπε να τελειώσουν. Η αύριον πρέπει να επισχόλει, δεν υφιστάται δι' αυτόν. Η ειδήση του στρατηγού ότι ο βίος των εθνών δεν μετράται με ημέρας αλλά με αιώνας, τον κατατάσσει ως πολιτικό σκεπτόμενο σε βαθμίδα ανώτερη από τον χαρακτηριζόμενο από την κομματική νομεγκλατούρα και τους καλαμαράδες ως εθνάρχη. Για την ιστορία, ο ξενοχώς στρατηγός απαλλάχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατηγορία της ασκάτης προδοσίας, άλλωστε είχαν εκτελεστεί οι έξι, και αποφυλακίστηκε. Πέθανε στην Ελβετία το 1927, αλλά ήδη από το 1925 μας είχε αφήσει παρακαταθήκη το βιβλίο του «Η Ελλάδα σε Μικρά Ασία». Η φράση ότι ο Βενιζέλος ο άνθρωπος των ταχυών, προχείρων, ριζικών και τελειωτικών λύσεων παντός ζητήματος επί τη βάση των περιστάσεων της στιγμής και ότι έσπευδε όσο φοβούμενος μήπως άλλος τον προλάβει να πραγματοποιήσει την τελική εκαθάριση του Δούνε και Λαβήν του ελληνισμού, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τα βενιζελικά τερτύπια, δηλαδή τις παρενοθίες του στους Βαλκανικούς πολέμους, τη σχιζοφρενική θεωρία του περί σπονδυλικής στήλης της Ελλάδας, που στην πράξη την καθιστούσε μαλάκιο, ασπόνδυλη αχιβάδα, τη στάση του με τα γερμανικά θορυκτά, τις δύο παρετήσεις του το 15, την αποδοχή του ρόλου του δικτάτορα Σαντάν την περίοδο 17-20 και βεβαίως την ολέθρια απόφαση του να στείλει ελληνικές ιεραρχίες στην Ουκρανία και τη Σμύρνη το 1919. Προστέρευση των επικριτών των θεωριών συνωμοσίας, θα δεχτούμε την άποψη ότι όλα αυτά έγιναν επί τη βάση του ψυχογραφήματος του στρατηγού και ότι ο Βενιζέλος δεν ακολουθούσε κάποιο σαφώς διατυπωμένο και ρητός προκαθορισμένο σχέδιο. Αλλά ο στρατηγός είναι καταιγιστικός και αποδείχθηκε δεινός πολιτικός αναλυτής. Γράφει: «Ουδεμία των διαφόρων τελειωτικών λύσεων, άσο ο κύριος Βενιζέλος διαδοχικώς επιχείρησε να επιβάλλει στο έθνος, κατά την υπερδεκαετή πολιτεία του, χαρακτηρίζει η επιδίωξη της πλήρους εθνικής αποκατάστασης, με σκοπό σαφώς καθορισμένο και εκτελέσιμο και με προγραμματική εργασία όπως δια της φυσιολογικής εξελίξεως και της προόδου κατασταθώσει ικανέ προς τούτο εθνικές δυνάμεις εντός των απαραίτητων και αναλόγων προς το μέγεθος του έργου χρονικών ορίων. Όλα αμέσως, αν επαναπονείς, αν εχρονοτριβείς, δυναμή χαθεί η ευκαιρία συσσαγωγικά». Εάν το Γενικό Επιτελείο δεχόταν τις αιτιάσεις Βενιζέλου και έστελνε στρατό στη Σερβία και την Καλλίπολη το 14 και το 15, η Ελλάδα θα είχε χάσει τουλάχιστον δύο σώματα στρατού και η Βουλγαρία από το 15 θα είχε φτάσει στη Θεσσαλία. Γιατί δίνουμε μεγάλη σημασία στις αιμονές του Βενιζέλου για τη συμμετοχή της Ελλάδας στις επιχειρήσεις των στενών? Μα γιατί ήταν η πρόφαση για την πρώτη παρέτησή του στις 21 Φεβρουαρίου του 2015 και η απαρχή της δημιουργίας του έξαλλου βενιζελισμού με πακτολό χρημάτων για προπαγάνδα από Λονδίνο και Παρίσι, που οδήγησε στον εθνικό δικασμό, τον οποίο βιώσαμε ως κλόνο, τον ίδιο και απαράδεκτο και μετά τη μεταπολίτευση. Για τον Βενιζέλο, το mea culpa ίσχυε στο αποτέλεσμα, όχι στην αιτία των γεγονότων. Ακούστε τι έγραφε 20 χρόνια μετά, σε άρθρο του, στις 20 Οκτωβρίου του 34, με τίτλο «Η συμμετοχή στις επιχειρήσεις των Δαλανελίων». Ήταν βέβαια το αποτέλεσμα γνωστό. Είχαν γράψει οι πάντες βιβλία για τις επιχειρήσεις, οι Αυστραλοί, οι Βρετανοί κτλ. Είχαν χάσει εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες. Γράφει λοιπόν, ήταν εκείνη η αυτογραφία με το Μεταξά.
Λέει, άνευ της εκθέσμου ενεργείας του κυρίου μεταξά εξελθόντος των στρατιωτικών καθηκόντων του, για να μεταβάλει την υπό της υπευθύνου κυβερνήσεως εγκρίση του βασιλέως, αποφασιστήσαν πολιτική, η επιστράτευση θα εκκυρίσεται την ίδια εσπέρα, εις διάστημα ο λιγότερο της εβδομάδος, θα καταλαμβάνεται η κερσόνησο της Καλλίπολης. 7 μήνες, 10 χώρες δεν έκαναν ούτε ένα βήμα. Θα καταλάβανε ο ελληνικός στρατός σε μια εβδομάδα την Χερσόνησο. Ο βασιλεύς θα εισήρχεται στην Κωνσταντινούπολη, επικεφαλής του ελληνικού στρατού και αγγλογαλλικών αγκημάτων, τα Δαρδανέλια και ο Βόσπορος θα ενίγοντο, η Ρωσία η οποία τότε βρίσκεται εις Πρεμίσλ θα ανεφοδιάζεται με πολεμικών υλικών του οποίου εστερείται, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα εισήρχονται πιθανότατα έκτοτε εις τον πόλεμο παρά τον πλευρό των συμμάχων και μετά την οριστική αποτυχία της επιθέσεως κατά του Γραδέν. Το θέλος του 16, η Γερμανία μη έχουσα να επιδεικνύει στο λαό της το χάρτη του πολέμου, ο οποίος σε σημείωνε νίκη εις των ανατολικών μέτωπων και τα επ' αυτής κατεχόμενα ξένα εδάφη θα εναγκάζεται τότε να ζητήσει ειρήνη παρετουμένη της Αλσατίας και της Λορένης. Τώρα κάνει μια αναδρομή τι θα γινότανε εάν συμμετείχε ο ελληνικός στρατός στις επιχειρήσεις των Δαρδανελίων. Θα τα παίρναμε εμείς σε μια εβδομάδα. Ξέρετε, σε αυτό είχε απαντήσει ο Μεταξάς. Είχε υπολογίσει να πάει ένα σώμα στρατού. Μπήκανε που ήταν στη Μακεδονία. Πώς θα καταφέρω εγώ το σώμα στρατού στη Μακεδονία? Θέλω 20 μέρες. Τουλάχιστον. Σε 20 μέρες, δεν ξέρω από πού είστε, άμα πάτε σαν σέρας, σε μισή ώρα είστε στον Ευρωπαϊκό με τα πόδια. Λοιπόν, οι Βούλγαροι σε μια ώρα θα ήταν στις σέρες. Και λέει τώρα, ο πόλεμος ούτω θα ευραχύνετο κατά το ίμιση. Οι νεκροί του πολέμου και οι ανάπηροι θα ήσαν οι ημίσεις. Η καταστροφή συγκεντρωμένου πλούτου, την οποία έφερε ο πόλεμος, θα ήταν κατά τα 2/3 ή τουλάχιστον κατά τα 3/5 μικροτέρα. Διότι γνωστόν είναι με ποια πρόοδο ύξανων από μηνός εις μήνα εδαφάνει του πολέμου. Επομένως, λέει, η ανθρωπότης ολόκληρος δεν θα εφίστατο. Εντάξει, τι έκανε τώρα μεταξά σας. Επομένως, η ανθρωπότης ολόκληρος δεν θα εφίστατο τόσο ισχυρών των εκ του πολέμου χρονισμών και τα μεταπολεμικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε θέσαν πολύ μικρότερα και οι λύσεις των πολύ ευκολότερα. Αυτή είναι η συμφορά της ανθρωπότητας για την οποία τόσο βαρύν υπέχει ευθύνη ο κύριος Μεταξάς. Έκαστος μπορεί να κρίνει πόσο βαρία είναι η ευθύνη του κύριου Μεταξά απέναντι της Ελλάδος και του βασιλεύου Κωνσταντίνου. Άνευ της εκθέσμου δράσεώς του κατά την μοιραία εκείνη ημέρα του Φεβρουαρίου του 2015, ο Εθνικός Δικασμός θα επρολαμβάνεται. Ο Κωνσταντίνος θα είναι ένας εκ των κυριοτάτων παραγόντων της νίκης, των συμμάχων και αντί να αποφάνει εξόριστος στα ξένα, θα ευασίλευε ευτυχής επί Ηνωμένου του Έθνους, ενώ η Ελλάς θα επραγματοποιεί με μικράς σχετικός θυσίας όλα τα εθνικά της όνειρα.